Πάμε να δούμε. Μια περιήγηση στην πλατφόρμα. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλο το κοινό και τομείς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο σε ειδικούς, σε αυτούς δηλαδή που διαθέτουν username και password όπως πλέον διαθέτετε εσείς. Υπάρχει ανεβασμένο όλο το υλικό του MOOC, όλα τα προηγούμενα σχολεία. Για το τέταρτο καταφέραμε με ένα αγώνα δρόμου και ανεβάσαμε όλο το τέταρτο σχολείο σε βίντεο. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε όποια στιγμή θέλετε. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα προφίλ χρηστών σε λίγο και φυσικά για τις ψηφοφορίες και τα τεστ γνώσεων, τα οποία φέτος θα γίνουν όλα online. Να γυρίσουμε λίγο στο website και να κάνουμε μία-μία και πολύ γρήγορα αυτές τις λειτουργίες. Ωραία. Όχι εδώ. Στο website, παρακαλώ. Ωραία. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του eMOOC. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα έχετε μπει, θα έχετε δει. Οι περισσότεροι από εσάς, με βάση αυτά που είδα, έχετε συνδεθεί. Πάμε λίγο να συνδεθούμε κι εμείς με το demo account. Αυτή είναι η διαδικασία εισόδου. Εδώ θα συνδεθούμε με ένα demo λογαριασμό. Ο καθένας από εσάς συνδέεται με το δικό του. Demo. Πάρα πολύ ωραία. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Η πρώτη οθόνη που βλέπετε είναι το προφίλ σας. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε άδειο, γιατί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μέσα. Έχουμε περάσει μόνο το email σας και τον κωδικό σας. Τίποτε άλλο. Ψέματα. Για τους εκπαιδευτές έχουμε περάσει και μια φωτογραφία. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να την αλλάξετε. Και βιογραφικό. Σωστό. Ό,τι δεν σας αρέσει, το αλλάζετε. Πώς το αλλάζετε? Υπάρχει πάντα ένα κλικ εδώ πέρα, ένα κουμπάκι εδώ πέρα, επεξεργασία. Ας το πατήσουμε λίγο να δούμε που μας βγάζει. Με την επεξεργασία ανοίγει λοιπόν μια φόρμα επεξεργασίας του προφίλ. Πάμε λίγο προς τα κάτω να τα δούμε λίγο. Μία-μία. Η διεύθυνση email. Μπορείτε να την αλλάξετε, αν δεν είναι αυτή η κύρια διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε. Συνθηματικό. Το δίνετε δύο φορές και μπορείτε επίσης να βάλετε συνθηματικό της αρεσκίας σας. Μπορείτε να διαλέξετε ένα αρχείο για να σαν εικόνα. Εδώ υπάρχει ένα default το οποίο εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε μια δική σας φωτογραφία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε να κάνετε, η επιλεγμένη γλώσσα, γιατί το site θα ανέβει και στα αγγλικά, δηλαδή με το που κάνετε login στο σύστημα, αν έχετε επιλεγμένο ελληνικά, το σύστημα θα σας έχει τα μενού, το περιεχόμενο, όλα στα ελληνικά. Αν έχετε επιλεγμένο εδώ, σαν default γλώσσα, τα αγγλικά, θα σας γυρνάει αυτόματα με το login σας στα αγγλικά. Το γύρο tour είναι ένα list box στο οποίο δηλώνετε για την ώρα σε ποια γύρο tour έχετε πάει μέχρι στιγμής. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε, αυτό θα φύγει βέβαια και θα πάει αλλού. Αφού κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε, πατάτε στο κουμπί αποθήκευση και οι αλλαγές αποθηκεύονται. Τώρα, αν πάμε λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, παρακαλώ. Υπάρχουν. Εδώ. Υπάρχουν αυτές οι τρεις καρτέλες. Έχουμε χωρίσει το προφίλ του καθενός σε τρεις βασικές κατηγορίες: προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση και εργασία. Πάμε λίγο να τα δούμε συνοπτικά ένα-ένα. Με κλικ λοιπόν στο επεξεργασία και μετά στο προσωπικά στοιχεία, ανοίγουν όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία. Τίποτα από αυτά δεν είναι διαθέσιμο προς τα έξω. Και τίποτα από αυτά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς τα έξω, αν εσείς οι ίδιοι δεν δώσετε την άδεια. Μπορείτε να το συμπληρώσετε και σας συνιστούμε να το συμπληρώσετε, γιατί το eMOOC θέλει να ξέρει όσα περισσότερα γίνεται για το προφίλ του καθενός, όχι μόνο για στατιστικούς λόγους, αλλά και για να μπορεί να σας εξυπηρετήσει καλύτερα. Πάμε λίγο πιο κάτω, να δούμε τι άλλα πεδία έχει φόρμα. Το σύντομο βιογραφικό είναι το μόνο που φαίνεται αυτή τη στιγμή στους υπόλοιπους χρήστες του website. Πάμε λίγο πιο κάτω. Οι διευθύνσεις οικίας, σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν έχετε προσωπική ιστοσελίδα Facebook, Twitter, κάντε ό,τι like θέλετε και πατάτε αποθήκευση. Πάμε στην διπλανή καρτέλα, στα στοιχεία εργασίας. Στην εκπαίδευση, συγγνώμη, στην εκπαίδευση. Ωραία. Τα στοιχεία της εκπαίδευσης. Επιλέγετε το πανεπιστήμιο το οποίο έχετε τελειώσει. Ειρήνη, αν θέλεις, επέλεξε το άλλο. Κάνε ένα κλικ λίγο στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Αν δεν είναι κανένα από αυτά και επιλέξετε ένα άλλο, το γράφετε εδώ πέρα. Το ίδιο και με τη σχολή. Έτος αποφύτησης, η ειδικότητά σας. Μπορείτε να διαλέξετε. Εντάξει. Μπορείτε να παίξετε ελεύθερα με αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε λάθος, γιατί ό,τι και να κάνετε μπορείτε να πάσα στιγμή να το επεξεργαστείτε και να το διορθώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να σβήσετε κάτι, ούτε να επηρεάσετε τίποτα άλλο. Ούτε να κάνετε κάτι το οποίο δεν γίνεται undo. Okay. Πάμε λίγο μέχρι κάτω τη φωνή. Στις δράσεις. Okay. Τα στοιχεία λοιπόν του προφίλ. Επιλέγετε εδώ πέρα ειδικότητες, δευτερεύουσες. Πάμε λίγο και στην εργασία να δείξουμε και εκεί λίγο κάτι μόνο. Στην καρτέλα εργασία.
Μας πιέζει λίγο ο χρόνος, γι' αυτό τα λέω γρήγορα, αλλά αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μπορείτε να με διακόψετε. Okay. Πάμε λοιπόν προς τα κάτω. Εγώ αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ και να το συνδέσω με τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πριν είναι, πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βάζετε μεταξύ άλλων και τη θέση του... μας είναι κομμένο το JavaScript. Δεν πειράζει. Πάμε λίγο πιο κάτω. Καταχωρείτε... Εδώ πέρα είναι κομμένη η πρόσβαση στο Ιντερνετ. Αλλιώς θα βλέπαμε ένα χάρτη όπου καταχωρεί ο καθένας τη θέση, αν το θέλει, αν το επιθυμεί, δεν είναι υποχρεωτικό, τη θέση του ιδιωτικού του ιατρίου. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια πολύ μικρή παρενθεσούλα και να μιλήσουμε για ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω καταχωρήσει εδώ τη θέση του ιατρίου μου και αυτό έχει περιγραφεί σημασιολογικά, που η εφαρμογή το κάνει αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, μπορώ κάλλιστα να φτιάξω μια άλλη εφαρμογή, για παράδειγμα στο κινητό μου, η οποία θα κάνει τι? Εδώ υπάρχει το site του Immobile Mobile μορφή. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή εδώ η εφαρμογή είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από αυτό. Βασίζεται σε εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Αυτό είναι ένα iPhone. Αυτό είναι ένα server Linux, είναι εντελώς ανοιχτό λογισμικό το ένα, κλειστό λογισμικό το άλλο. Τι κάνω όμως? Μπορώ να πάω εδώ, δεν το βλέπετε μάλλον όλοι γιατί είναι πολύ μικρή οθόνη. Ναι, αν είναι δυνατόν, να το δείξουμε. Καλά, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το, η ουσία είναι αυτή που θέλουμε να μείνει. Okay. Έχουμε ήδη καταχωρήσει μέσα στο website του ΙΜΟΠ όλες τις κλινικές του ΕΣΥ, όλες τις πανεπιστημιακές κλινικές και τις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό που μένει είναι ο καθένας από εσάς, αν το θέλει βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, να καταχωρήσει και το ιατρείο του. Αλλά προσέξτε το τι μπορεί να γίνει. Μπορώ εγώ που είμαι απλός χρήστης και έχω το κινητό πάνω μου, να πατήσω εκτός από τις λίστες κλινικές εσύ ιδιωτικά ιατρία, να πατήσω και ένα κουμπάκι το οποίο λέει τι υπάρχει κοντά μου και τότε σε μια ακτίνα που θα χωρίσει εγώ να μου βγάλει στο χάρτη, αφού πάρει τη θέση μου από το κινητό, τι υπάρχει δίπλα μου, δεξιά, σε μια ακτίνα ας πούμε που θα χωρίσω εγώ 500 μέτρων, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ανοιχτών και ασυνδεδεμένων δεδομένων. Αυτή η εφαρμογή διαβάζει δεδομένα από εδώ. Τεχνολογικά σας διαβεβαιώνω δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με αυτό, και όμως επικοινωνούν. Και επικοινωνούν μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παράδειγμα.